Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Το σημερινό, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, είναι και πάλι ένα εβδομαδιαίο vlog. Και σήμερα είναι Πέμπτη. Όπως τα είδατε, πήγαμε ήδη σε κάποιες πρωινές δουλειές και στα σούπερ μάρκετ και περάσαμε και από το πατρικό μου και πήρα κάτι το οποίο θα σας το δείξω σε πάρα πολύ λίγο. Και αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε το μεσημεριανό μας. Σήμερα λοιπόν παρέλαβα αυτά εδώ πέρα τα μελομακάρονα, τα οποία η μαμά μου τα περιποιήθηκε πάρα πολύ. Όπως βλέπετε, μου έχει βάλει και 30 φυλάκι. Δεν είναι αληθινό, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο, μοιάζει με αληθινό και μου τα έχει κάνει έτσι πάρα πολύ όμορφα. Θα τα δείτε όταν θα τα ανοίξουμε και κανονικά. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα τα ανοίξω, αλλά είναι σπιτικά μελομακάρονα όπως τα κάνουμε μαζί κάθε χρόνο. Φέτος λιγάκι η καραντίνα μας τα έχει χαλάσει όλα τα έθιμα. Αν σας αρέσει το περιτύλιγμα αυτό σαν ιδέα και θέλετε να δείτε έτσι ιδέες για δώρα, για το πώς να αντιλήξετε τα δώρα που έχετε πάρει στους αγαπημένους σας, σας έχω έτοιμο βίντεο από πέρσι τα Χριστούγεννα που είχε ανέβει στο κανάλι μου και θα σας βάλω το link από κάτω. Θα βγαίνει λογικά και από εδώ πέρα να το δείτε, να το τσεκάρετε σαν καρτέλα. Αλλά αν δεν σας βγαίνει, μπορείτε να τσεκάρετε κάτω το κουτί της περιγραφής. Σας έχω δείξει 4 συν 1 τρόπους για το πώς να τυλίξετε έτσι πολύ ωραία με πολύ πρωτότυπο τρόπο τα δωράκια σας. Δυστυχώς ακόμα λόγω όλης αυτής της κατάστασης δεν έχω πάρει δωράκια για τους δικούς μας. Κάθε χρόνο, ξέρετε, παίρνουμε αρκετά δωράκια γιατί έχουμε και άτομα στην οικογένεια τα οποία γιορτάζουν και γενικότερα κάνουμε τραπέζι. Μας κάνουν τραπέζι, πάμε συνήθως στο σπίτι του αδερφού μου. Οπότε πάντα θα πάρω και για τα ανήψια μου δώρα και για όλους από κάτι της. Αλλά φέτος, επειδή δεν προβλέπεται να γίνει κάτι τέτοιο και επειδή τα μαγαζιά δεν ήταν ανοιχτά και δεν ήθελα να μπω στη διαδικασία να παραλάβω κάτι το οποίο και στην ώρα του δεν θα έφτανε και δεν θα το είχα δει από κοντά, δεν έχω αγοράσει ακόμα δωράκια. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω ότι αν βγούμε όντως 7 του μηνός από την καραντίνα, θα μπορέσω κάποια στιγμή να πάω να τους πάρω δωράκι και να τους τα πάω έστω και με μια μικρή καθυστέρηση. Ξέρω, εσείς πείτε μου, έχετε αγοράσει δωράκια για τους δικούς σας, για τους αγαπημένους σας, έχετε κάνει τα ψώνια σας? Πάω να βγάλω το μακαρόνι μου να φάμε. Keep all your game as a loss, as a loss. Λοιπόν, κάνω catch-up εδώ πέρα στα vlog μας που έχω χάσει τις τελευταίες μέρες, γιατί δεν έχω δει εδώ και 4-5 μέρες τουλάχιστον. Και τώρα θα δούμε την Ιούλα. Οπότε μας έχω ετοιμάσει το εξής. Μας ετοίμασα ένα πολύ γρήγορο πλατό τυριών και αλαντικών. Έτσι πάρα πολύ πρόχειρο. Δεν τα έφτιαξα πάρα πολύ όμορφα όπως σας τα έχω δείξει στο βίντεο. Και θα ανοίξω αυτό εδώ πέρα το κρασί, το οποίο το είχα πάρει πριν αγοράσω εκείνο το αυδηρός που σας έδειξα στο προηγούμενο vlog. Αυτό είναι από το Lidl και θέλω να το δοκιμάσω. Είναι το μόνο που δεν είχα δοκιμάσει νομίζω από τα ροζέ του. Οπότε θα ανοίξω αυτό και θα δούμε άλλη μία χριστουγεννιάτικη ταινία. Στην υγεία σας, καλές μας γιορτές! Μόλις τελείωσε λοιπόν η ταινία, έχω βάλει και τις κρέμες μου και έχω έρθει εδώ για το update μου να κάνουμε μαζί το γνωστό πλέον review. Λοιπόν, να σας πω αρχικά ότι ήταν με την ταινία Holiday, το ελληνικό τίτλος είναι «Ραντεβού στις γιορτές». Και είναι μια ταινία του 2020 του Netflix. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μια χριστουγεννιάτικη ταινία με την έννοια που περίμενα. Τελικά έχει να κάνει με τις γιορτές γενικότερα. Παρ' όλα αυτά ήταν μια ευχάριστη ταινία. Μην περιμένετε πάρα πολλά από αυτήν. Είναι μια από αυτές τις αμερικάνικες, χαζούλικες, ρομαντικές κομεντί που τις βλέπεις πάρα πολύ ανάλαφρα και περνάει ευχάριστα η ώρα σου χωρίς να είναι καμία φοβερή ταινία. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία, δηλαδή πάρα πολύ ευχάριστη. Πρωταγωνιστούσε μάλιστα και η Emma Roberts, την οποία τη συμπαθώ πάρα πολύ, μου αρέσει. Οπότε μου άρεσε. Αλλά όπως σας είπα, μην περιμένετε κάτι φοβερά ιδιαίτερο. Είναι λίγο πολύ τα κλασικά, τα κλισέ. Δεν βρίσκω τίποτα το κακό σε αυτό, αλλά στην περίπτωση που εσείς δεν ψάχνετε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω αν θα σας αρέσει. Τώρα λοιπόν έχω βάλει τις κρέμες μου και ετοιμάστηκα για ύπνο. Οπότε θα σας καληνυχτήσω και θα σας αφήσω κάπου εδώ για σήμερα. Αλλά θα τα πούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Βασικά θα τα πούμε αύριο. Εγώ έχω να κάνω editing για το βίντεο της Κυριακής και έχω πολλή δουλειά. Σίγουρα θα χρειαστώ και τις 2 μέρες που μου απομένουν μέχρι την Κυριακή. Αλλά θα τα πούμε σίγουρα και εδώ πέρα. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλημέρα σας. Τι κάνετε, παιδιά? Είστε καλά? Σήμερα είναι Σάββατο. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη και ηλιόλουστη μέρα έξω. Όπως τα είδατε, πρώτον, χθες έβαψα τα νύχια μου. Δεν σας μίλησα καθόλου εντωμεταξύ χθες. Είχα σκοπό να σας μιλήσω χθες το βράδυ, αφού δεν το έκανα όλη μέρα. Λέω, ας μιλήσω στα παιδιά το βράδυ. Και παιδιά, με πήρε ύπνο στον καναπέ. Κοιμήθηκα καμιά ώρα. Ήταν να πάω μέσα να δω μερικά stories και να κοιμηθώ μετά. Ούτε stories είδα ούτε τίποτα. Με πήρε ύπνο στον καναπέ. Σηκώθηκα ίσα ίσα. Δεν έκανα καν καθαρισμό όπως κάνουμε το φόρεο κλπ. Έβαλα κατευθείαν μία κρέμα και πήγα για ύπνο. Και πάλι αυτό με το ζόρι το έκανα. Και πήγα, ξεράθηκα και σηκώθηκα σήμερα. Επιστρέφω στο αρχικό θέμα. Όπως είδατε, έβαψα τα νύχια μου χθες. Ήθελα να σας τα δείξω κιόλας να δείτε το τελικό αποτέλεσμα, ας το πούμε. Είναι κόκκινο και έχω βάψει το ring finger ασημί. Έλεγα στην αρχή να το κάνω rose gold, μετά είπα να το κάνω χρυσό. Μετά λέω θα το κάνω ασημί για να είναι και σορτή με το δέντρο, το οποίο είναι και αυτό σε κόκκινες και σε μη αποχρώσεις. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τα χθεσινά πλάνα που έκοβα για το βίντεο που έρχεται αύριο Κυριακή, για εσάς ήταν η προηγούμενη Κυριακή, να πάτε να το τσεκάρετε, καθώς έχει 4 σημεία ιδέες για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε τραπέζι, έστω και μεταξύ σας οικογενειακά, μιας και δεν το βλέπω να μπορούμε να κάνουμε με άλλα άτομα πέρα από αυτά με τα οποία μένουμε στο ίδιο σπίτι. Οπότε πάτε να το δείτε, ίσα ίσα προλαβαίνετε, αν δεν το έχετε ήδη δει. Και έβλεπα λοιπόν εκείνα τα πλάνα τα οποία τα είχαμε γυρίσει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και γενικά πριν την καραντίνα, πριν ξεκινήσει όλο αυτό. Και έβλεπα τα νύχια τα βαμμένα στα περισσότερα πλάνα. Άντε μεταξύ άλλων είχε σχεδόν σε κάθε συνταγή, έχει πολύ πλάκα αυτό. Και λέω, θέλω τόσο πολύ να βάψω τα νύχια μου. Βασικά θέλω εδώ και μέρες να βάψω τα νύχια μου και λέω θα το κάνω. Και επειδή πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και δεν νομίζω να τα ξεβάψω μέχρι τα Χριστούγεννα, αν δεν χαλάσουν δηλαδή, λέω θα κάνω μία και καλή χριστουγεννιάτικα. Ταυτόχρονα εδώ πίνω και το καφεδάκι μου, το οποίο δεν έχω τελειώσει από το πρωινό μου. Αλλά γενικά αυτές τις μέρες έχω τόσο πολύ δουλειά και τόσο πολύ στρες. Τις τελευταίες εβδομάδες βασικά, με το που μπήκε ο Δεκέμβριος, έχω τόσο στρες που είμαι διαρκώς στην τσίτα και έχει ήδη χαλάσει το δέρμα μου. Πάρα πολύ έχει χαλάσει το δέρμα μου, δεν ξέρω αν είναι εμφανές. Καλά, με έχετε δει και πολύ χειρότερα, αλλά το νιώθω ότι χαλάει το δέρμα μου. Και ήμουν τόσο αγχωμένη και χθες καθώς έκανα μοντάζ. Σηκώθηκα δύο φορές, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ από το μοντάζ, για να πάω να πλύνω πιάτα για να χαλαρώσω. Δηλαδή, όσο αγχωμένη ήμουνα μέσα μου, όχι απαραίτητος για το μοντάζ, αν και για να είμαι ειλικρινής, με αγχώνει και αυτό, γιατί θέλω να το προλάβω στην ώρα του, να ανέβει στην ώρα του, και παράλληλα με το να αγχώνομαι και να μην το συνεχίζω, χειροτερεύω τη θέση μου, γιατί σήμερα μου έχει μείνει πολύ περισσότερο μοντάζ από ό,τι θα έπρεπε, και αυτό είναι να ανέβει αύριο. Βέβαια δεν είναι μόνο το μοντάζ που μου προκαλεί το άγχος, έτσι, έχω πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές δουλειές σε αυτό το μήνα, οπότε όλα με στρεσάρουν. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, όντως την επόμενη Κυριακή δεν θα ανέβει βιντεάκι, όχι μόνο γιατί χρειάζεται λιγάκι να ξεκουραστώ και να μου φύγει ένα μέρος του άγχους μου από μέσα μου, αλλά και γιατί δεν θέλω να κάτσω τώρα ανήμερα Χριστουγέννων ή παραμονή ή οτιδήποτε, να κάνω γύρισμα ή να κάνω μοντάζ, γιατί βλέπω τώρα ότι την Πέμπτη που βλέπετε εσείς αυτό το βίντεο είναι η παραμονή και μετά Παρασκευή είναι Χριστούγεννα και Σάββατο είναι η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, οπότε δεν θα κάτσω να κάνω εκείνες τις μέρες ούτε γύρισμα ούτε μοντάζ. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Τα vlogs θα ανεβαίνουν κανονικά κάθε Πέμπτη. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα από αυτά. Απλά για μία ή για δύο εβδομάδες δεν θα ανέβουν κυριακάτικα βίντεο. Επίσης, θέλω να μου δώσετε ιδέες, γιατί πραγματικά έχω ξεμείνει από ιδέες. Συνειδητοποίησα πρόσφατα ότι αυτόν τον μήνα κλείνω 5 χρόνια στο YouTube. Δεν είναι ούτε πολλά ούτε λίγα, αλλά όσο να είναι, ανεβάζοντας περισσότερο το χρονικό διάστημα 2 βίντεο την εβδομάδα ή έστω βίντεο τα οποία δεν είναι vlogs, κάπου λίγο πολύ τα έχω κάνει όλα αυτά που ήθελα να κάνω, εν πάση περιπτώσει. Οπότε θα ήθελα και τη δική σας γνώμη, θα ήθελα και τις δικές σας ιδέες, σε περίπτωση που μπορείτε να μου δώσετε κάποιες ιδέες για μελλοντικά βιντεάκια, γιατί κάποια άλλα βιντεάκια τα οποία τα έχω στο μυαλό μου και είχα σκοπό να τα ξεκινήσω Ιανουάριο, δεν μπορούν να ξεκινήσουν Ιανουάριο, θα πρέπει να περιμένουν, γιατί εξαρτώνται από πολλά πράγματα και από την καραντίνα φυσικά. Οπότε θα αρχίσουν αργότερα προς την άνοιξη. Οπότε μέχρι τότε δεν έχω σχεδόν καθόλου ιδέες για κυριακάτικα βιντεάκια πέρα από vlogs και συνταγές, που έτσι και αλλιώς θα ανεβαίνουν vlogs και συνταγές στο κανάλι μου και υπάρχει λίστα για τις συνταγές και όλα αυτά που θέλω να ανέβουν. Θέλω να μου πείτε άλλες ιδέες, γιατί έχω παρατηρήσει ότι κυρίως αυτές τις δύο κατηγορίες βλέπετε από μένα, οπότε σιγά σιγά σταμάτησα να κάνω από τις άλλες κατηγορίες. Θέλω να μου πείτε τι πραγματικά θα βλέπατε
από το κανάλι, για να δω τι πραγματικά ενδιαφέρει το μεγαλύτερο μέρος του κοινού μου, γιατί καμιά φορά κάνω ιδέες τις οποίες μου λέτε, αλλά ειδητοποιώ εκ των υστέρων ότι τελικά δεν ενδιαφέρει πολύ κόσμο και στεναχωριέμαι. Αυτά, σας αφήνω, πάω να ξεκινήσω και σήμερα το μοντάζ στο βίντεο μου. Ευχηθείτε μου καλή τύχη. Ελπίζω ειλικρινά να προλάβω να το ετοιμάσω και να ανέβει στην ώρα του. Γιατί ειδικά αυτά τα βιντεάκια με τις 4,5 ιδέες θέλουν πάρα πολύ μοντάζ. Και χθες λακωδώς το άφησα για σήμερα, γιατί είχα άγχος. Και σήμερα δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει να ζοριστώ και να τα κάνω, να τα τελειώσω σήμερα. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Μίλησα πάρα πολύ. Μίλησα πάνω από 10 λεπτά. Ήδη βλέπω την μπαταρία μου αναβοσβήνει και πάλι για μια ακόμη φορά για να κλείσει. Θα σας αφήσω εδώ και θα ξαναμιλήσουμε στη συνέχεια. Η ώρα είναι 8 το βράδυ και εγώ μόλις, νομίζω τουλάχιστον, ότι τελείωσα το βίντεο για αύριο Κυριακή. Και αφού σήμερα είμαι μόνη μου, τουλάχιστον για την ώρα, μέχρι να γυρίσει ο Τι, θέλω να κάνω, να φάω fish sticks, ψαροκροκέτες δηλαδή, με αυτά εδώ πέρα τα potato wedges που είναι στην ουσία πατάτες. Αυτές είναι πάρα πολύ ωραίες, είναι από το Lidl και είναι πάρα πολύ νόστιμες. Μ' άρεσαν πάρα πολύ, τις πήρα μία φορά και από τότε τις παίρνω και τις έχω στην κατάψυξη. Μήπως χρειαστεί καμιά φορά, να η ώρα να τις κάνω. Έλεγα να κάνω σαλάτα, αλλά δεν έχω όρεξη αυτή τη στιγμή να φάω σαλάτα, οπότε λέω να κάνω αυτά εδώ πέρα. Οπότε περιμένουμε το φούρνο να προθερμανθεί και να ψήσω αυτά εδώ πέρα, είναι 20 λεπτάκι το πολύ στο φούρνο και να φάω. Νομίζω ότι σας άφησα κάπου στο μεσημεριανό μου. Ήταν πολύ ωραίο τελικά. Ακριβώς ό,τι ήθελα. Τελικά δεν έκανα σαλάτα. Βαρέθηκα. Γύρισε εντωμεταξύ και ο Τιμ. Είδα λιγάκι YouTube όσο έτρωγα. Μπήκα για ένα γρήγορο μπανάκι. Και συνέχισα με το βίντεο. Το έκανα export. Έχει ανέβει, έχει προγραμματιστεί για αύριο, έχω κάνει τα πάντα, όλα όσα χρειαζόταν και έχω κάνει και τον καθαρισμό μου και είμαι έτοιμη σιγά σιγά να πάω για ύπνο και χαίρομαι πάρα πολύ που αύριο δεν έχω να κάνω τίποτα απολύτως. Το μόνο που έχω στο πρόγραμμά μου είναι να μαγειρέψω και να φτιάξω τα cookies που πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα από τα Lidl, γιατί σε 5 μέρες από αύριο, όχι από σήμερα, έχουμε Χριστούγεννα. Το οποίο μου θυμίζει ότι πρέπει να πάω να κάνω και παραγγελία στον Κρυοπόλη για να μας κρατήσει κρέας για τη μέρα εκείνη. Τα νομίζω, ναι. Λοιπόν, έχω να σας πω και πραγματάκια στο αυριανό βιντεάκι, οπότε μείνετε συντονισμένοι, συνεχίστε να παρακολουθείτε, γιατί αυτό που θα σας πω σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Να είστε σίγουροι. Τα σας αφήνω, θα ξαναμιλήσουμε αύριο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλησπέρα σας, είναι Κυριακή σήμερα και έχω καθίσει δίπλα στο δέντρο γιατί θέλω να σας κάνω μία μικρή ανακοίνωση. Σκεφτόμουν, όπως σας είπα νομίζω χθες ή προχθές, ότι αυτές τις μέρες τέλος πάντων κλείνω 5 χρόνια στο YouTube και σκέφτηκα ότι δεν είναι δυνατόν να μην γιορτάσουμε το γεγονός ότι κλείνω 5 χρόνια στο YouTube. Πρέπει κάπως να το γιορτάσουμε. Και τι καλύτερο από το να κάνουμε έναν διαγωνισμό και πάλι. Έναν διαγωνισμό για εσάς, για τους συνδρομητές μου, για να σας πω με αυτόν τον τρόπο ένα τεράστιο ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ πέρα όσο καιρό βρίσκεστε, είτε αυτό είναι από τις αρχές του καναλιού, είτε αυτό είναι
τώρα τελευταία, τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες, τον τελευταίο χρόνο, δεν έχει σημασία. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσους έχετε κάνει συνδρομή σε αυτό το κανάλι και συνεχίζετε να είστε συνδρομητές γιατί σας αρέσει το περιεχόμενο που ανεβάζω και σας κρατάω κάπως παρέα, ειδικά τώρα έτσι στους δύσκολους καιρούς της καραντίνας που όλοι βρισκόμαστε λίγο πολύ στο σπίτι. Ας ανάψω το φως γιατί έχουμε λίγο σκοτάδι με το φως από πίσω και με χάνει λίγο το focus η κάμερα. Επανέρχομαι. Λοιπόν, άναψα το φως για να με βλέπετε λίγο καλύτερα. Εδώ πέρα το background φαίνεται καμένο και χάθηκαν τα φωτάκια του δέντρου. Αλλά τι να κάνουμε. Όπως σας έλεγα λοιπόν, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε εδώ και στηρίζετε αυτό που κάνω εδώ πέρα στο κανάλι. Και θέλω να σας δώσω κάποια δωράκια. Έχω μαζέψει κάποια πραγματάκια και θα δω τώρα ποια θα δοθούν εδώ πέρα, σε αυτόν εδώ το διαγωνισμό. Θέλω να ξεκινήσω με μια πανέμορφη παλέτα που είχα λάβει πριν από μερικούς μήνες από την εταιρεία Monrev. Είναι η Shape Guru και είναι μια παλέτα για το πρόσωπο. Είναι η Deep, η απόχρωση Deep νούμερο 03 και έχει μέσα bronzer, rouge και highlighter και θα είναι το πρώτο δώρο του διαγωνισμού μας. Το δεύτερο δώρο λοιπόν θα είναι αυτό εδώ πέρα το foundation, είναι το Can't Stop Won't Stop, είναι στην απόχρωση Vanilla, το οποίο είναι αρκετά ανοιχτό χρώμα να ξέρετε. Είναι ένα long lasting foundation, δηλαδή που έχει πολύ μεγάλη διάρκεια, 24 ώρων λέει, με πάρα πολύ matte αποτέλεσμα και πλήρη κάλυψη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ matte, κατάλληλο και για τις πιο λιπαρές επιδερμίδες. Θέλω επίσης να σας δώσω μία mini παλετίτσα και πάλι από την NYX, η οποία έχει μέσα χρωματάρες, έχει και πιο θερμές, έχει και πιο ψυχρές αποχρώσεις, έχει και matte, έχει και σήμερι, έχει και μία έτσι λίγο πιο glittery. Φοβερές αποχρώσεις, πάρα πολύ όμορφες. Και την έχω κρατήσει για εσάς. Επειδή ακριβώς είναι και σχετικά μικρή, μπορείτε να την έχετε παντού μαζί σας. Σε ταξίδια μελλοντικά ελπίζω ότι θα μπορούμε να κάνουμε, αλλά και στην τσάντα σας, γιατί όχι. Θέλω επίσης να σας δώσω δύο μολυβάκια από την Monrev και από τη σειρά Infini Liner. Το ένα μολύβι είναι για τα μάτια και το άλλο μολύβι είναι για τα φρύδια. Η απόχρωση του μολυβιού φρυδιών είναι 02, light brunette. Και η απόχρωση του μολυβιού ματιών είναι η 01, το black, δηλαδή το μαύρο. Θέλω να σας δώσω ένα primer από τα Sephora που είναι το Beauty Amplifier Smoothing Primer. Είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι με αγγλία όπως βλέπετε. Και για να ολοκληρώσουμε το look, θέλω να σας δώσω δύο επιλογές για τα χείλη. Η πρώτη είναι ένα κατακόκκινο κραγιόν από την Inglot, που είναι η απόχρωση 178. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κοκκινάκι. Δεν είναι το φοβερά έντονο κόκκινο, όπως έχουν ας πούμε τα νύχια μου. Βλέπετε τη διαφορά. Δεν έχω ιδέα βέβαια αν είναι matte ή όχι. Νομίζω ότι δεν είναι matte. Και θέλω να σας δώσω και μια έτσι πιο ουδέτερη επιλογή που δεν έχει ιδιαίτερο χρώμα και είναι το Butter Gloss της NYX. Είναι στην απόχρωση Angel Food Cake, που είναι από τις πιο δημοφιλείς της εταιρείας και γενικά αυτό είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της εταιρείας. Είναι ένα γλωσσάκι το οποίο μπορεί να φορεθεί και μόνο του, αλλά μπορείτε να το βάλετε και σε συνδυασμό με οποιοδήποτε κραγιόν σας για να το κάνετε ελαφρώς πιο glossy. Έχει ανεπαίσθητο το χρωματάκι, δεν είναι πάρα πολύ έντονο, οπότε ελπίζω να τα απολαύσετε. Αυτά λοιπόν τα 8 προϊόντα που μόλις σας έδειξα μπορούν να γίνουν δικά σας. Για να τα διεκδικήσετε λοιπόν, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να είστε φυσικά συνδρομητής μου, γιατί αυτός ο διαγωνισμός γίνεται για τους συνδρομητές αυτού εδώ πέρα του καναλιού. Να κάνετε ένα like στο βίντεο αυτό γιατί πραγματικά με βοηθάει πάρα πολύ και να μου αφήσετε ένα σχόλιο στο οποίο θα ήθελα να μου λέτε ποια είναι η αγαπημένη σας κατηγορία ή το αγαπημένο σας βίντεο από το κανάλι μου, για να ξέρω κι εγώ λίγο πάνω κάτω τι θα θέλατε να δείτε περισσότερο. Λοιπόν, να ξέρετε ότι λόγω της κατάστασης στα ταχυδρομεία και στα courier κλπ, τόσο ο διαγωνισμός θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, δηλαδή μπορεί να διαρκέσει και ένα μήνα. Θα πω ποτέ λίγη ακριβώς ο διαγωνισμός, θα του δώσω περιθώριο κανένα μήνα, αλλά αν δω ότι μπορώ, θα κάνω νωρίτερα την κλήρωση. Παρ' όλα αυτά, αν δεν δείτε ακόμα και αργότερα στις επόμενες εβδομάδες κάποιο καρφιτσωμένο σχόλιο σε αυτό εδώ το βίντεο, το οποίο να ανακοινώνει νικητή, σημαίνει ότι μπορείτε να συνεχίσετε να παίρνετε μέρος. Το μόνο που ζητώ είναι να παίρνετε μόνο μία φορά μέρος ο καθένας. Δηλαδή να μην μου αφήνετε πολλαπλά σχόλια. Μία συμμετοχή ανά άτομο. Δεν θέλω να γίνει πανικός. Με μεγάλη μου χαρά λοιπόν κάνω το σημερινό διαγωνισμό και ήθελα πάρα πολλές εβδομάδες να το μοιραστώ μαζί σας, να ανακοινώσω ότι θα κάνω ένα διαγωνισμό και όλο το ξεχνούσα, αλλά πόσο πιο
ταιριαστό είναι που το έκανα στο σημερινό βιντεάκι, γιατί πέφτει ακριβώς πάνω στο μήνα που ξεκίνησα τα βίντεο πριν από 5 χρόνια. Τώρα θα ψάξω να δω πότε ακριβώς ανέβηκε το πρώτο επίσημο βίντεο του καναλιού αυτού. Στις 4 Δεκεμβρίου του 2015, οπότε έχουμε λίγο παραπάνω από 5 χρόνια. Δεν έχει σημασία, το μήνα τον πετύχαμε. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Σας αφήνω γιατί μίλησα ήδη πάρα πολύ. Θα πάω να ετοιμάσω να φάμε. Και σήμερα θέλω να φτιάξω σουτζουκάκια με κόκκινη σάλτσα και πουρέ. Και εδώ πέρα έχουμε έτοιμα και τα σουτζουκάκια, τα σμυρνέικα, τα οποία θα μπουν είτε από δίπλα είτε από πάνω, όπως θέλει ο καθένας. Έχει φτάσει λοιπόν η ώρα να φτιάξουμε αυτά εδώ πέρα τα cookies, τα οποία θέλουν απλά ένα αυγό, λίγο νερό και λίγο βούτυρο. Και έμεινε άλλος τόσος πουρές. Μια άλλη μία φορά και... Και εδώ βλέπουμε κλασικό παράδειγμα που το παίζει δύσκολος και δεν θέλει να έρθει να κάνουμε μαζί διάφορα ζαχαροπλαστική και τελικά καταλήγει να παίζει και να του αρέσει κιόλας ό,τι έχει να κάνει με ζύμες. Και στο τέλος το κάνει και πιο ωραία, γιατί η δική του ζύμη βγήκε πιο χοντρή. Ναι, εγώ τα πατήκωσα πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα παίζει σαν παιδάκι στην άμμο και χαίρεται, ενώ μου το παίζει δύσκολος. Έπαθα σοκ. Ήτανε κάτασπρο, το βλέπετε πόσο άσπρο είναι έτσι. Και έβαλα μια κουταλιά χλιαρό νερό και το βλέπετε που αρχίζει και γίνεται πράσινο. Και ήμουν έτοιμη να τους κράξω και να πω false advertising. Wow! Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Δεν κάνω βέβαια συνήθως έτοιμα μείγματα. Παιδιά, δεν ξέρω, εγώ ενθουσιάστηκα. Δεν περίμενα με τίποτα ότι αυτό το άσπρο υγρό θα βγαίνει, η άσπρη σκόνη τέλος πάντων, θα βγαίνει αυτό το πάρα πολύ ζωντανό πράσινο. Έχει βγει τέλειο. Ενθουσιάστηκα. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι με τη ζύμη εκείνη θα βγάλουμε πάρα πολύ λίγα cookies. Έλεγα ούτε τόσα δεν θα βγουν, γιατί ήταν και τεράστιο το κουπάτ που είχε μέσα. Αλλά τελικά φαίνεται ότι βγήκανε 20 μπισκοτάκια βγήκανε. Θα σας πω εντυπώσεις. Βέβαια δεν θα το βρείτε τώρα στα μαγαζιά κατά πάσα πιθανότητα. Εκτός αν έχει ξεμείνει κανένα. Αλλά μπορεί να το πετύχετε του χρόνου, να ξέρετε πώς είναι, γιατί όχι. Όσο έχει και τα διακοσμητικά. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε κορνέ αυτή τη στιγμή, πήραμε ένα σακουλάκι pull bag και βάλαμε τις μύτες από το κορνέ το άλλο που έχουμε, το οποίο έχει μέσα ακόμα σαντιγί από κάτι άλλο που είχαμε κάνει και θα δοκιμάσουμε να δούμε αν θα πιάσει. Αυτό λοιπόν είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δεν βγήκαν πάρα πολύ όμορφα με το κορνέα, ας το πούμε κορνέα. Κάναμε αυτά εδώ τα πρώτα, αλλά τελικά δεν μας άρεσε πάρα πολύ, γιατί έτσι κι αλλιώς χυνότανε. Οπότε το κάναμε έτσι, πως έλεγε, με μαχαίρι, κουτάλι κλπ. Να το απλώσουμε και προσπαθήσαμε να το κάνουμε να φαίνεται και από πάνω με το γλάσο σαν δεντράκι. Και βάλαμε και αυτές εδώ πέρα τις μπαλίτσες, τις διακοσμητικές που είχε μέσα επίσης. Και βγήκανε αυτά εδώ πέρα τα μπισκοτάκια. Θα μπορούσαν να τα είχαν κάνει και παιδάκια. Είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί έχουμε κάνει πολύ πιο πολύπλοκα πράγματα και κολλάμε στο να κάνουμε τα έτοιμα τα cookies να βγαίνουν ωραία. Δεν πειράζει, σημασία έχει να είναι γευστικά. Θα δοκιμάσουμε σε λιγάκι.
Δώσαμε και κάποια, βάλαμε κάποια στο ταπεράκι που έχουμε. Δεν είχαμε μεγαλύτερο διαθέσιμο και μας περισσέψανε και αυτά τα τρία έξω. By the way, να σας πω ότι δοκίμασα ένα και είναι αρκετά καλά. Τίποτα wow, αλλά αρκετά καλά. Δεν μπορώ να πω ότι με ξετρελαίνουν αυτά που έχει από πάνω τα μπαρμπαδάκια. Είναι λίγο σκληρά, αλλά κατά τα άλλα είναι νόστιμο. Α, και τώρα θυμήθηκα ότι σας χρωστάω και άλλο review, μισό λεπτό. Λοιπόν, δεν σας είπα για αυτό εδώ πέρα το κρασί. Για αυτό εδώ που ήπια τις προάλλες. Είναι αρκετά απαλό, να ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ξηρό, αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλας. Πολύ πολύ ήπιο το βρήκα. Πίνεται εύκολα, δεν γλυκίζει, δεν είναι πολύ ξηρό. Δεν είναι βασικά καθόλου ξηρό, θα έλεγαν. Και λέει ότι είναι ημίξηρος. Δεν ξέρω και πολλά, ούτε από ποικιλίες ούτε από κρασιά. Σας λέω αποκλειστικά τι μου αρέσει εμένα. Ίσως το ξανάπαιρνα, ίσως όχι. Πάντως φοβερό μπουκάλι. Και είναι και ελληνικό. Λοιπόν, η σημερινή χριστουγεννιάτικη ταινία λέμε να είναι αυτή εδώ που ονομάζεται Χριστούγεννα στο Πανδοκείο. Ελπίζω να είναι καλή. Και πριν κλείσουμε αυτό εδώ το vlog, θέλω να σας δείξω τα φετινά μας μελομακάρονα. Ο βοηθός μου θα μου κάνει τη χάρη να ανοίξει το πακέτο. Και με το που ανοίξαμε αυτήν εδώ την μεμβράνη, ας το πούμε, μύρισε ο τόπος νοσχοκάριδο, κανέλα, μελομακάρονο γενικότερα. Και θα σας κάνω και ένα κοντινό για να δείτε τα μελομακάρονα καλύτερα. Κάπου εδώ λοιπόν έχει φτάσει η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να σας πω ότι θα τα πούμε στο επόμενο vlog, καθώς όπως είπαμε υπενθυμίζω ότι την Κυριακή δεν θα ανέβει βιντεάκι και κατά πάσα πιθανότητα, μη με σκοτώσετε, αλλά δεν θα ανέβει ούτε τη μεθεπόμενη Κυριακή, δηλαδή ούτε στις 3 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος τις ημερομηνίες αυτή τη στιγμή. Συνειδητοποίησα πριν λίγες μέρες ότι τα φετινά vlogs, τα φετινά Χριστούγεννα για την ακρίβεια, είναι το ακριβώς αντίθετο από τα περσινά μας Χριστούγεννα. Και αυτό γιατί πέρσι τα Χριστούγεννα και σε όλη τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων vlogs ήμασταν συνεχώς εκτός σπιτιού. Βλέπαμε συνέχεια φίλους, βγαίναμε συνέχεια έξω για φαΐ, ερχόταν κόσμο στο σπίτι μας, γινόταν πανικός. Ήμασταν συνέχεια με κόσμο. Υπήρχαν μέρες που ήθελα απλά να καθίσω σπίτι να μην κάνω τίποτα. Τίποτα, να κάτσω απλά να κάτσω, να σαπίσω σε ένα καναπέ και δεν είχα χρόνο γιατί κάθε μέρα είχαμε κάποιον να βγω, κάθε μέρα είχα να δω κάποιον και ήταν τόσο ωραία. Ήταν από τα πιο όμορφα Χριστούγεννα που έχω κάνει ποτέ. Και τα φετινά είναι τόσο διαφορετικά. Μέχρι που θα κάνουμε γιορτές μόνοι μας, οι δυο μας, στο σπίτι. Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ. Τι με ρωτάτε πάρα πολύ και για τη Μόιρα, για την κατάσταση, γιατί έχω να σας δώσω update καιρό. Η κατάστασή της δυστυχώς δεν έχει αλλάξει. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά καλά. Η όρεξη της δεν έχει αλλάξει. Πάρα πολύ θετικό αυτό. Παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να έχει υγρό στην κοιλίτσα της και συνεχίζουμε να πάμε τόσο συχνά στον κτηνίατρο, δεν έχει προχωρήσει πιο γρήγορα η ασθένειά της. Δηλαδή, προχωράει μάλλον πιο αργά από ό,τι περιμέναμε, καθώς σύμφωνα με αυτά που μου είχε πει ο κτηνίατρος, έχει ξεπεράσει ήδη το προσδόκιμο ζωής που της είχε δώσει. Μας είχε πει ότι δεν θα ζήσει ούτε 3 μήνες και ότι μάλλον δεν θα βγάλει το 2020, αλλά κοντεύουμε να κλείσουμε 3 μήνες που την έχουμε μέσα στο σπίτι. Υποτίθεται ότι θα λήξει καραντίνα 7 του μηνός, κάπου εκεί. Θα κλείσει 3 μήνες που είναι μαζί μας στο σπίτι. Και φαίνεται ως τώρα να μην έχει αλλάξει κάτι. Οπότε, ναι μεν δεν υπάρχει θεραπεία για αυτό που έχει, αλλά τουλάχιστον καταφέρνει να βρίσκεται ακόμα εδώ. Και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Και αυτό ήταν και το update σχετικά με τη Μόιρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα vlog. Θα χαρώ πολύ να δείτε και όλα τα προηγούμενα vlogs που ανέβηκαν μέσα στο Δεκέμβριο, καθώς και όλα τα κυριακάτικα βιντεάκια που σας ανέβασα, γιατί ανέβηκαν πάρα πολλές συνταγές που ετοίμαζα από το καλοκαίρι κιόλας για να μοιραστώ μαζί σας. Σκεφτείτε ότι το βίντεο που έκανα edit και ανέβηκε σήμερα, το είχαμε γυρίσει με τη μητέρα μου από τέλη Σεπτεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου. 2 μήνες πριν. Έκανα edit τα αρχεία και είδα ότι τα τελευταία πλάνα τα γυρίσαμε αρχές Οκτωβρίου. Δεν είχαμε μπει ακόμα σε καραντίνα. Και είναι ένα βίντεο το οποίο μου ήρθε να το κάνουμε όταν ήταν ακόμα καλοκαίρι. Οπότε ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη και ήθελα τόσο πολύ να το μοιραστώ μαζί σας. Οπότε ελπίζω πραγματικά, έστω κάποιοι από εσάς, να αξιοποιήσετε τις συνταγές αυτές που μοιραστήκαμε μαζί σας. Γιατί πραγματικά, πιστέψτε με, αξίζουν. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Και ακόμα και δεν τις κάνετε σε αυτό εδώ πέρα, σε αυτές εδώ πέρα τις γιορτές, γιατί δεν θα έχετε καλεσμένους, μπορείτε να τις κρατήσετε για μελλοντική χρήση, για μελλοντικά σας τραπέζια, όταν με το καλό θα βγούμε από την καραντίνα και να τις κάνετε τότε. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εκτιμώ
κάθε view, κάθε προβολή που μου δίνετε στα βίντεό μου, κάθε σχόλιο που μου αφήνετε, κάθε like που κάνετε στο βίντεό μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ελπίζω να λάβετε μέρος και στο διαγωνισμό μας. Να είστε όλοι καλά. Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη Πέμπτη με το νέο vlog, το οποίο θα είναι και το τελευταίο βίντεο του 2020. Ελπίζω να είστε στο ραντεβού μας και ελπίζω να περάσετε υπέροχα αύριο, τη μέρα των Χριστουγέννων, ό,τι και αν κάνετε, ακόμα και αν μείνετε στο σπίτι, ακόμα και αν είστε μόνοι σας, να ντυθείτε, να φτιαχτείτε, να ανέβει η διάθεσή σας, να μιλήσετε με τους φίλους σας, με τους σκηνείς σας, μέσω τηλεφώνου, μέσω ίντερνετ γενικότερα, να νιώσετε κάπως καλύτερα. Θα προσπαθήσω να κάνω και εγώ το ίδιο, να ντυθώ, να βαφτώ, να ετοιμαστώ, λες και θα πήγαινα πραγματικά κάπου και ας μείνω στο σπίτι, δεν πειράζει. Είναι πρωτόγνωρα τα φετινά Χριστούγεννα, αλλά πιστεύω ότι θα είναι κάτι που κάποια στιγμή στο μέλλον θα το θυμόμαστε και θα λέμε το περάσαμε και αυτό, τα καταφέραμε, είμαστε ακόμα εδώ, τι έχουμε περάσει. Αυτά λοιπόν από μένα, έχω μιλήσει πάρα πολύ σε αυτό το vlog, σίγουρα θα γίνει πολύ κόψιμο, ράψιμο. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά, γεια σας.